Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλίκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μέτρα αλατικής σε Πάτρα και Ρέθυμνο κοκκίνησαν την Αθήνα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Στο 83% η πληρότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Άμεσα και στην Ελλάδα η κλινική δοκιμή φαρμάκου κατά του κορονοϊού από το Ισραήλ. Συνομιλία Τσιόδρα με τον παρασκευαστή του. Συναγερμός εν όψη κακοκαιρίας. Χιόνια και στην Αττική προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Προσοχή, συνιστούν οι αρχές. 2 δωρεάν rapid test μηνιαίως μέσω εργάνης. Παράταση και δόση στην πληρωμή των εισφορών. Χιόνια, βροχές, θυελώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας φέρνει κατά το πέρασμά της από τη χώρα η Μύδια, με τους κατοίκους των περιοχών που πρόσφατα επλήγησαν από ισχυρές βροχοπτώσεις να εκφράζουν φόβους για το τι μέλλει γενέστε λόγω καθυστέρησης στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ρεύμα και η περιοχή Απαλού Αλεξανδρούπολης, όπου στην Νεροποντή της 1ης Φεβρουαρίου χάθηκε άδικα ο 46χρονος πυροσβέστης Γιάννης Ζαφυρόπουλος. Έγγραφο φωτιά το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όπου ζητούνται παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, ήταν καταχωνιασμένο στα συρτάρια από το 2013 έως και σήμερα. Είναι η στιγμή που ο 46χρονος πυροσβέστης Γιάννης Ζαφυρόπουλος χάνει τη ζωή του στο ρέμα της Απαλού στην Αλεξανδρούπολη. Είχε πάει να απεγκλωβίσει μαθητές σε σχολείο της περιοχής και δεν κατάφερε να βγει από το μικρό πυροσβεστικό όχημα στο οποίο ήταν και οδηγός, όταν αυτό βυθίστηκε και μπλόκαρε στα νερά μετά την μεγάλη νεροποντή της 1ης Φεβρουαρίου. Πανελλήνια η συγκίνηση για τον χαμό του ήρωα και έκτοτε σιωπή, παρότι όλοι ήξεραν ποιος ευθύνεται για την ανθρώπινη αυτή τραγωδία. Το evrosnews.gr αποκάλυψε ότι από το 2013 η Επιτροπή του Δήμου είχε διαπιστώσει την επικινδυνότητα του δρόμου στο σημείο που χάθηκε ο πυροσβέστης. Η Επιτροπή ενημέρωσε εγγράφος τον τότε Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας και αυτό ήταν όλο. Το έγγραφο είχε λεπτομερή αναφορά και καταγραφή των προβλημάτων και της επικινδυνότητας των ρεμάτων του οικισμού Απαλού, ο οποίος είχε πλημμυρίσει και στις 12 Ιανουαρίου. Ζητούσε μάλιστα να τοποθετηθούν και κλειδώματα και φωτισμός. Δυστυχώς το έγγραφο παρέμεινε στα συρτάρια. Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος για να το εντοπίσουν. Και ένας Θεός ξέρει τώρα πώς θα το αξιοποιήσουν για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Δείτε σε λίγο. Κακοκαιρία. Οι τελευταίες προβλέψεις. ...1410 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ, εκ των οποίων τα 742 εντοπίζονται στην Αττική, τα 128 στη Θεσσαλονίκη και τα 95 στην Αχαΐα. Οι διασωληνωμένοι ασθενείς είναι 293, ενώ είχαμε 21 νέους θανάτους. Το δρόμο της Αττικής θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές, όπως η Αχαΐα και η Εύβοια, οι οποίες τίθενται σε καθεστώς καθολικού lockdown, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρδαλιάς. Η απόφαση για lockdown στην Αχαΐα και την Εύβοια πλην της Κύρου ελήφθη μετά τη ραγδαία επιδείνωση των δικτών της πανδημίας. Η πίεση αυτή τη στιγμή αυξάνει πάρα πολύ στο υγειονομικό προσωπικό. Το υγειονομικό φορτίο πολλαπλασιάζεται μαζί με τον κορονοϊό. Τα κρούσματα αυξάνονται, η Αχαΐα είναι στο κόκκινο. Η Αττική βρίσκεται στο μάτι του κορονοϊού με την συνεχή αύξηση των νοσηλιών και την επιμονή των μολύνσεων στο δυτικό τομέα. Ωστόσο, επιδημιολογικά δεδομένα και σε άλλες περιοχές της χώρας προβληματίζουν τους ειδικούς. Ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο εμφανίζει η Εύβοια, η Αττική και η Αχαΐα. Εξαιρετικά αυξημένο είναι το φορτίο στη Χαλκίδα, με ένα σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό νέων κρουσμάτων σε σχέση με το μέσο όρο της επικράτειας, που παρασύρει και το νομό της βιωτείας με τον οποίο συγκοινωνεί. Εκτός από την Αχαΐα και την Εύβοια, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την παράταση καραντίνας και σε άλλες 10 περιοχές της επικράτειας. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, δηλαδή στο κόκκινο, βρίσκονται από αύριο και ως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου οι εξής περιοχές. Ο Δήμος Εορδέας, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Θανάγρας, ο Δήμος Πάρθης, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ο Δήμος Πίδνας Κολυνδρού, ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο Δήμος Τεμπών, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Δήμος Καλυμνίων και ο Δήμος Καρπάθου. Στις περιοχές αυτές θα επιβληθεί καραντίνα τύπου Αττικής. Θα ανασταλεί η λειτουργία των καταστημάτων του λιανεμπορίου, ενώ θα κλείσουν και τα σχολεία, τα οποία θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, η απόφαση που ελήφθη είναι να μην υπάρξουν μέχρι στιγμής σκληρότερα μέτρα. Ωστόσο, η συμπρωτεύουσα θα παραμείνει σε καθεστώς αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης, ενώ την ίδια ώρα από Δευτέρα η Λέσβος περνάει στο κίτρινο επίπεδο.
δείτε σε λίγο. Πληρωμή εισφορών με δόσεις. Προβληματισμός στις αρχές προκαλεί εξέλιξη της πανδημίας στην Αττική, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων έχει αρχίσει να εντείνει τις πιέσεις στο ΕΣΥ, με τις άδειες κλίνες εντατικής να μειώνονται επικίνδυνα. Την κατάσταση στο Λεκανοπέδιο απεικονίζει ο χάρτης Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, που παρουσιάζει για πρώτη φορά την Αττική με κόκκινο χρώμα. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων στο Λεκανοπέδιο κοκκίνησε την Αττική στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, όπου αποτυπώνεται η επιδημιολογική εικόνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Αττική έχει αυξημένο αριθμό κρουσμάτων πάνω από 150 ανά 100.000 πληθυσμού και το ποσοστό θετικότητας είναι πάνω από 4%. Μέρες τώρα οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, εισηγούμενη παράταση του lockdown και πέραν της 28ης Φεβρουαρίου. Τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στην Αττική είναι ανησυχητικά. Δείχνουν ότι από 238 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό που έγιναν την Πέμπτη στην Ελλάδα, οι 117 κατευθύνθηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής, όπου οι διαθέσιμες κλίνες εντατικής είναι πλέον μόλις 48. Έχει καλυφθεί δηλαδή το 80% των κλινών. Οι νοσηλευόμενοι με COVID έχουν φτάσει τους 988, από τους οποίους 186 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 802 σε απλές κλίνες. Πάντως, στον χάρτη του ECDC, που δημοσιεύεται κάθε Πέμπτη, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει περιοχές με πράσινο χρώμα. Κάτι που σημαίνει ότι τα κρούσματα είναι κάτω από 25 ανά 100.000 πληθυσμού και το ποσοστό θετικότητας κάτω από 4%. Καλώς ορίζω στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky τον Χρήστο Κόνστα και τον Γιάννη Στρατάκη. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας απόψε. Τώρα, Χρήστο, από ό,τι φαίνεται η κατάσταση επιδεινώνεται, τουλάχιστον και σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία που μας δίνουν, αλλά κυρίως με τα στοιχεία που μας δίνουν για την κατάσταση του συστήματος υγείας. Και από ό,τι φαίνεται, αυτός είναι και ο κρίσιμος παράγοντας, ο οποίος καθορίζει το ποιες περιοχές μπαίνουν σε καθεστώς lockdown και κυρίως για πόσο καιρό θα παραμείνουν σε αυτό το καθεστώς. Και ήδη έχουμε φτάσει στα 170.000 κρούσματα στην Ελλάδα και 6.000 νεκροί μετρούμε στην Ελλάδα, 6.000 νεκρούς από τον κορονοϊό. Επομένως, σήμερα οι δυσελληνωμένοι είναι κοντά στους 300, έτσι, 293. Αρχίζει και ανησυχεί το σύστημα. Και ειδικά στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινες, τα όρια του συστήματος υγείας είναι πολύ σοβαρά. Επομένως, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και από τη στιγμή που δεν αυτοπεριορίζεται ο κόσμος, και το βλέπουμε αυτό εδώ τι γίνεται στην Αττική και τα λοιπά, υποχρεούται η κυβέρνηση να παίρνει συνεχώς σκληρότερα μέτρα. Το καλό νέο της ημέρας είναι ότι προχωράν τα εμβόλια, προχωρούν με ρυθμό 20.000 εμβόλια την ημέρα. Σήμερα, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του ξεκαθάρισε ότι 500.000 συνάνθρωποι μας έχουν εμβολιαστεί. Σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, φτάσαμε τα 500.000 εμβόλια και είπε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα πάμε στο 1.700.000. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλα πάνε normal και ότι έρχονται και οι παρτίδες σωστά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτοπεριορισμός και απόσταση και από εκεί και πέρα ο εμβολιασμός. Γιάννη. Από πού να αρχίσει κανένας. Για ξεκίνα από κάτω. Θεωρώ ότι βασικό είναι η αυτοϋπονόμευση των μέτρων από την ίδια την κυβέρνηση και από στελέχη της. Αυτό είναι το βασικό. Αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα αυτής της πανδημίας. Διότι δεν μπορείς να κεντρήσεις, να χτυπήσεις το φιλότιμο του πολίτη, όπως το πρώτο lockdown, όταν βλέπει να παραβιάζεται, να υπονομεύεται, να αυτοϋπονομεύονται αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται. Όπως? Εντάξει, μην το ξαναπούμε πάλι, δηλαδή έχει γίνει βαρετό. Και η Ικαρία και οι Πάρνηθες και όλα αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά, και οι πορείες κατά κύριο λόγο, Γιάννη, δηλαδή, μην ξεχνιόμαστε, διότι εντάξει, αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο πρώτοι παραβιάζουν. Εγώ είμαι και εν πάση περιπτώσει και ανάλυση ενός ρίσκου. Κατά των συμψηφισμών, αν δεν θέλεις πορείες και φέρνεις ένα ανατρεπτικό νομοσχέδιο μέσα στην πανδημία, είναι, ξέρετε κάτι, σαν τον λύκο που χαίρεται στην ανεμπομπούλα. Άρα να σταματήσουμε. Όχι, κοιτάξτε, εδώ έχουν σταματήσει να τρώνε άνθρωποι. Εδώ έχει σταματήσει να κινείται η οικονομία. Και θα πείραζε αυτό το νομοσχέδιο για την παιδεία να έρθει αργότερα. Δηλαδή, τι περίμεναν, ότι με καβιόλες θα έβγαιναν έξω? Δεν το κατάλαβα. Εδώ. Μην προσέξτε. Μας πας την παιδεία τώρα, γιατί έχουμε θέμα μην για επικεντρωθούμε. Μετά, έτσι. Μην επικεντρωθούμε, αλλά ακούστε. Μην στα μέτρα, ας την παιδεία. Ακούστε. Οι άνθρωποι κινδυνεύουν και βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, επειδή κατά την άποψή σου η κυβέρνηση δίνει το κακό παράδειγμα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι δεν έχουν μπούσουλα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εάν ο Κικίλιας
ο καλός, ο κακός, κατ' άλλους αρεστός, κατ' άλλους όχι. Εάν ο Κικίλιας δεν έβγαινε προχθές στο Open την Τρίτη το πρωί να προαναγγείλει το lockdown, ναι, το αυστηρό, πολύ φοβάμαι ότι τα σχολεία θα λειτουργούσαν ακόμα, γιατί έχουμε πολιτικές αιμονές. Απλώς να σου φρεσκάρω τη μνήμη ότι και στο πρώτο lockdown ο κύριος Κικίλιας το είχε ανακοινώσει, τότε στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη φορά το ανακοίνωσε στο Open. Λοιπόν, δεν θα κουραστώ να το λέω. Αυτή είναι η δουλειά του Υπουργού Υγείας. Να κάνει προαναγγελίες οι οποίες προφανώς είναι σε απόλυτη συνεννόηση και με την κυβέρνηση. Όχι, δεν ήταν σε απόλυτη συνεννόηση. Και εδώ σήμερα βγαίνουν προς τα έξω και δεν έχει διαψευστεί από κανένα ότι κορυφαίος υπουργός πήγε να του, πώς το είπε ο πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξη, ότι τραβήξαμε τα αυτιά. Πήγε να τραβήξει λοιπόν κορυφαίος υπουργός, τι είναι αυτό που κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια του αυτή του κύριου Κικίλια, και του είπε, άμα δεν με θέλετε φεύγω, διώξτε με. Λοιπόν, ακούστε. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω. Ακούστε. Όταν έβγαιναν υπουργοί. Μα είναι προφανές τώρα. Συγγνώμη, Γιάννη, μισό λεπτό. Ο υπουργός σωστά το πρωί, μισό λεπτό, ανακοινώνει κάτι που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το βράδυ για να προετοιμαστεί η κοινωνία. Να πάει να κουρευτείς, λοιπόν, να πάει να ξυριστείς, να πάει να κάνεις τις τελευταίες σου δουλειές. Σου λέει με απλά λόγια ο υπουργός Υγείας, εγώ εισηγούμε lockdown. Ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Ο πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει το βράδυ. Εσύ λοιπόν, έχεις μια κάτι. Μέρα καιρό ακούστε να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις. Ακούστε κάτι. Καλός, κακός, άγιος, δεν ξέρω τι, ο υπουργός Υγείας οφείλει να έχει το πάνω χέρι, τον πρώτο λόγο σε μια πανδημία. Δυστυχώς αυτό το δικαίωμα το εκχωρήσαμε σε διάφορους υπουργούς αναρμόδιους, που ο καθένας κοιτούσε το δικό του το βιλαέτη να ικανοποιήσει τους εμπόρους, να ικανοποιήσει τους εργαζόμενους. Ο υπουργός το ανακοίνωσε και προκατέλαβε την κυβέρνηση. Να το ολοκληρώσω για να μην υπάρχει αντίφαση. Όχι, για να μην ακούσετε. Όταν λοιπόν κατάλαβε ο κύριος Κικίλιας ότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι και ξανά θα έχουμε κάθε υπουργό να βγαίνει και να πλειοδοτεί, η μεν Κεραμέως ότι είναι. Ακούστε, η κυρία Κεραμέως δύο ημέρες πριν αυτό το αυστηρό lockdown, το Σαββατοκύριακο, Γιάννη, ξέρετε τι είχε πει, είναι επικίνδυνο να κλείσουν τα σχολεία. Σωστά. Αυτή είναι η άποψη. Δηλαδή είναι αυτή επικίνδυνο είναι να κλείσουν τα σχολεία και όχι επικίνδυνο να παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία. Στη δικιά σου την οικογένεια, ρε Γιάννη, δεν υπάρχει ένα λοιπόν, παιδί που ακούστε. Λέει μπαμπά εκδρομή, λέει η μαμά θέλω να πάμε στο χωριό, και υπάρχει και ένα άλλο παιδί που λέει θέλω να πάω βόλτα, και εσύ η οικογένεια αποφασίζει τι θα κάνουμε. Έτσι δεν γίνεται. Άστα αυτά, Κόνστα. Εδώ παίζονται άλλα πολύ σοβαρότερα. Γιάννη, στην αρχή μας λέγανε τα παιδιά δεν κολλάνε. Έλα λίγο πιο κοντά στην κάμερά σου, λοιπόν, γιατί φεύγεις από το πλάνο. Είμαι αϊκίνητος. Ναι, και θα θεωρηθεί πολιτικός δάκτυλος. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Όταν έχουν αυξηθεί βάσει των στοιχείων, των δεδομένων που υπάρχουν, η μεταδοτικότητα στα σχολεία, όταν εγώ θέλω να πω πολύ απλά, ακούστε με, 6 εκατομμύρια μετακινήσεις. Το επαναλαμβάνω για να το καταλάβεις, Κόνστα. Ναι. 6 εκατομμύρια μετακινήσεις ημερησίως πολιτών και μαθητών όσο είναι ανοιχτά τα σχολεία. 6 εκατομμύρια είναι μαθητές, γονείς, καθηγητές, συνοδοί, εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι περί το 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Επί δύο. Ναι. Και επί δύο φορές την ημέρα, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Πάντως, λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω, Γιάννη, είναι ότι σε όλα τα κράτη του κόσμου το ίδιο γίνεται. Οι λαοί αντιδρούν πλέον στον εγκλεισμό, γιατί έχουν σπάσει τα νεύρα, και όχι μόνο τα νεύρα λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και λόγω της κακής ψυχολογίας που δημιουργείται από τον εγκλεισμό. Και γενικώς οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον όσο το παρακολουθώ, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στο να αντιθασεύσουν τον πληθυσμό, ο οποίος μετά από ένα χρόνο εγκλεισμού βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πάμε να δούμε όμως, Γιάννη, και θα επανέλθουμε, να δούμε τι ελπιδοφόρα μηνύματα έχουμε. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Πάντως, εάν υπάρξει, από την επιστήμη θα υπάρξει. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε, να ξεκινήσουν άμεσα οι κλινικές έρευνες του Ισραηλινού φαρμάκου κατά του κορονοϊού και σε νοσοκομεία στη χώρα μας. Συμφώνησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία οι καθηγητές Σωτήρης Τσιόδρας και Ναντήρ Αρμπέρ, ο οποίος παρασκεύασε το πρωτοποριακό αυτό φάρμακο. Φαίνεται να είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία όσων νοσούν με κορονοϊό, καθώς 29 από τους 30 ασθενείς που το έλαβαν ανάρρωσαν εντός 3 ή 5 ημερών. Πρόκειται για εισπνεώμενο σκεύασμα που καταπολεμά την επίδραση της κιτοκίνης, μια δυνητικά θανατηφόρα ανοσολογικής αντίδρασης, στη λίμωξη του κορονοϊού.
Λοιπόν, καλωσορίζω τον κύριο Βάγγελο Μανολόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Για πείτε μας τώρα, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε στο Δελτίο, μόλις είχε ανακοινωθεί η ιστορία με το φάρμακο του Ισραήλ και είχατε κάποιες επιφυλάξεις. Τώρα προφανώς η επιστημονική κοινότητα θα έχει περισσότερα στοιχεία να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το σκεύασμα επειδή θα έχουμε και εμείς ως Ελλάδα μια εμπλοκή σε αυτό το θέμα. Τι κάνει αυτό το φάρμακο το εισπνεόμενο? Ναι, κοιτάξτε, δεν είχα επιφυλάξεις. Απλά είπα αυτό που ισχύει και τώρα, ότι είναι ακόμα σε αρχικά στάδια. Ναι. Έχει χορηγηθεί, τα δεδομένα είναι αυτά που είπατε εσείς μόλις τώρα. Το έχει χορηγηθεί σε 30 ανθρώπους, οι οποίοι πράγματι ήταν νοσηλευόμενοι και μέσα σε 5 μέρες απαλλάξαν τα συμπτώματα και βγήκαν από το νοσοκομείο. Οπότε είναι καλή πρώτη ένδειξη. Δεν έχω επιφυλάξει, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Γνωρίζουμε, κύριε καθηγητά, αν οι νοσηλευόμενοι αυτοί είχανε βαριά συμπτώματα της νόσου ή αν ήταν σε αρχικό στάδιο? Γιατί κάτι ανάλογο μας εξηγούσατε και για τα μονοκλονικά αντισώματα και την αποτελεσματικότητά τους. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Ναι, κοιτάξτε, ένα πράγμα που έχει διαφανεί ξεκάθαρα με την COVID-19 ότι είναι μια νόσο που έχει διαφορετικές φάσεις και ανάλογα με τη φάση φαίνεται ότι διαφορετικά φάρμακα είναι χρήσιμα ή μπορούν να συμβάλλουν. Τα μονοκλονικά αντισώματα φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν νωρίτερα, όταν ακόμα το άτομο είναι θετικό αλλά δεν έχει μπει στο νοσοκομείο. Πιθανόν να εμποδίσουν ακόμα και τη μόλυνση στην αρχική. Αυτό δεν έχει φανεί ακόμα, γίνονται την μελέτες. Την ξεχάσαμε τώρα. Η χλωροκίνη, κοιτάξτε, η χλωροκίνη πρέπει να την ξεχάσουμε. Α. Έχει αποδειχθεί, βγήκε, μιας και την αναφέρατε, πριν από μερικές μέρες δημοσιεύτηκε μια μεγάλη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για τη χλωροκίνη, όπου έδειξε ότι δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στους θανάτους και στις νοσηλίες. Σε μεγάλη, διπλά ελεγχόμενη τυφλή μελέτη φάνηκε ότι δεν βοηθάει. Έτσι, άρα η χλωροκίνη... Άρα τζάμπα χαρήκαμε με την χλωροκίνη. Η χλωροκίνη, ναι, ήταν μια... Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που λένε ότι μπορεί σε κάποιες υποκατηγορίες ατόμων να βοηθάει, αλλά στο μέσο όρο, όταν χορηγείται στους πολλούς ασθενείς, δεν μείωσε τους θανάτους. Άρα δεν έχουμε βρει ποια υποκατηγορία πιθανόν θα μπορούσε να βοηθηθεί. Μπορεί να μην είναι κάποια. Οπότε η χλωροκίνη πράγματι είναι ένα πρέπει να την ξεχάσουμε. Για να περάσουμε και στα εμβόλια. Αλλά δεν τελείωσα να πω λίγο για την ερώτηση της κυρίας Κλήτου. Να πω ότι για το φάρμακο αυτό που είναι σημαντικό. Λοιπόν, τα μονοκλινικά βοηθάνε νωρίς. Αυτό το φάρμακο χορηγείται σε άτομα που έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο, αλλά πριν εκδηλωθεί η απότομη επιδείνωση της νόσου που οφείλεται στον καταράκτη κυταροκινών. Ξέρετε, όταν μπαίνει κάποιος στο νοσοκομείο, κάποιες φορές, μπορεί να μείνει μερικές μέρες και να βγει, αλλά κάποιες φορές προκύπτει αυτός ο καταράκτης των κυταροκινών, μια γενικευμένη φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού, η οποία τον επιδεινώνει και συχνά, συνήθως μετά καταλήγει στη ΜΕΘ σίγουρα. Αυτό το φάρμακο φαίνεται παρεμποδίζει να έρθει αυτή η επιδείνωση. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή και με το μηχανισμό που έχουν ανακοινώσει οι Ισραηλοί. Είναι ελπιδοφόρο πράγματι. Είναι πολύ καλό ότι η χώρα μας θα συμμετάσχει. Καταλαβαίνουμε, εμείς θα συμμετάσχουμε στις κλινικές δοκιμές. Άρα θα δώσουμε και θα αυξήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που θα το δοκιμάσουν. Και μετά η συμφωνία, η πολιτική είναι να έχουμε μια προνομιακή μεταχείριση στην διανομή του φαρμάκου. Άρα εμείς συμμετοχή στην παραγωγή δεν θα έχουμε. Εμείς απλώς θα δεχτούμε να βοηθήσουμε τις έρευνες, τις περαιτέρω έρευνες. Το στατιστικό δείγμα να βελτιωθεί προφανώς. Ναι, γιατί κοιτάξτε, τώρα έχουμε 30 άτομα. Αν σε μια δεύτερη φάση θα μπουν από μερικές άλλες χώρες και από το Ισραήλ και έχουμε μια μελέτη 500 άτομων που θα τους χορηγήσουν, θα τους παρακολουθήσουν, μπορεί σε 2 μήνες, αν αυτά όλα γίνουν γρήγορα, να έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Αν έχουμε 500 άτομα. 500 ασθενείς οι οποίοι έχουν πάει πολύ καλά ή ένα μεγάλο ποσοστό τους, τότε πράγματι μιλάμε για ένα φάρμακο που μπορεί να αρχίσουμε σε σοβαρά. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό που ενδεχομένως όσοι μας παρακολουθούν δεν το γνωρίζουν. Τι σημαίνει συμμετέχουμε? Προφανώς θα το δώσουμε σε νοσούντες για να διαπιστώσουμε αντιδράσεις. Οι νοσούντες θα έχουν δικαίωμα επιλογής? Δηλαδή θα ερωτηθούν για το εάν θα δεχτούν να λάβουν αυτό το υποδοκιμήν σκεύασμα? Βέβαια, αυτό είναι στα πλαίσια κλινικής μελέτης που θα εγκριθεί επίσημα, το πρωτόκολλο θα υποβληθεί, η φόρμα συγκατάθεσης θα ενημερώνονται, γιατί πιθανόν θα είναι τυφλή η μελέτη. Δηλαδή κάποιοι θα παίρνουν το φάρμακο, κάποιοι άλλοι δεν το παίρνουν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ενημερώνονται, υπογράφουν και συνεννούν να συμμετέχουν. Σε όλα αυτά τα πειραματικά φάρμακα που ακούμε,
Υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο κύριος Στρατάκης, ο συνάδελφος σας ρωτάει. Ήθιστε όταν έχουμε έναν ασθενή σε μια τέτοια κατάσταση να κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Το αίμα του με βιταμίνες που βρίσκεται, με το ένα και με το άλλο. Για την γρήπη λέμε ότι πάρε βιταμίνη C, ενδυνάμωσε τον οργανισμό. Σας ακούω από συναδέλφους σας ότι αυτό που παραλείπεται να γίνει στους ασθενείς με COVID είναι τα επίπεδα της βιταμίνης D. Και πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση του οργανισμού με αυτή τη βιταμίνη. Ναι, όσον αφορά τη βιταμίνη D, ίσως είναι η μόνη από τις βιταμίνες που συζητάμε που μπορεί να έχει κάποιο όφελος. Κυρίως όμως αυτό που έχει φανεί από τις μελέτες είναι ότι βοηθάει να μην κολλήσουμε τον κορονοϊό, να μην θετικοποιηθούμε. Δηλαδή φαίνεται στα άτομα που γίνονται θετικοί. Ισχύει το ανοσοποιητικό, λέτε. Ναι, ναι, βοηθάει αρχικά. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό και να μην κολλήσει, να μην γίνει θετικός. Μπορεί ακόμα και να μπει λίγο στον οργανισμό να αντιμετωπιστεί από τη φυσική ανοσία. Εκεί μπορεί να βοηθάει η βιταμίνη D. Όχι όμως το να προσθέσουμε στα φυσιολογικά επίπεδα, να ελέγξουμε τα επίπεδά μας και αν τα επίπεδα είναι χαμηλά, τότε μπορεί να βοηθάει για να ανεβάσουμε, να έχουμε φυσιολογικά επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Για άλλες βιταμίνες στοιχεία δεν υπάρχουν. Είναι μόνο... Εξελίξεις τα εμβόλια έχουμε, κύριε Μανολόπουλε. Εγώ το λέω αυτό γιατί σήμερα διάβαζα την είδηση της καταγγελίας που έκανε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντρέι Μπάμπης, ο οποίος είπε ότι την ώρα που η AstraZeneca δεν έδινε ή διαπραγματευόταν με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει λιγότερα εμβόλια, η εταιρεία, λέει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, διαπραγματευόταν και με χώρες χωριστά, τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία και η Πολωνία, να τους δώσει εξτρά από την πίσω πόρτα εμβόλια. Υπάρχει ένας εθνικισμός, αλλά υπάρχει μια μαύρη αγορά τώρα πια στα εμβόλια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κατηγορήσουμε μια εταιρεία. Το διαψεύδει η AstraZeneca, έχετε δίκιο. Η εταιρεία του διαψεύδει. Κοιτάξτε, το διαψεύδει και είμαι σίγουρος. Αυτό που θα τολμήσω να κάνω ένα σχόλιο που είναι πολιτικό είναι ότι οι Ούγγροι γενικώς έχουν λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια, κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν τις κοινές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν είναι καθόλου αξιόπιστη πηγή σαν χώρα. Και δεν νομίζω ότι η AstraZeneca έχει κάποιο λόγο. Η AstraZeneca έχει ένα εμβόλιο το οποίο είναι φτηνό και με το οποίο ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπιστεί η νόσος σε όλο τον πλανήτη. Είναι πολύ φτηνότερο από όλα τα άλλα. Πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό. Οι φτωχές χώρες αυτό το εμβόλιο ποντάρουν. Ένα εμβόλιο που έχει 30 και 40 ευρώ στη δόση ποτέ δεν θα φτάσει στις φτωχές χώρες όπως ας πούμε τη Μοντέρνα. Δηλαδή τώρα που εμβολιάζεται η κλάση μας. Γιατί είναι σαν το στρατό το έχουμε πάρει τώρα, 60-60 τόσο. Τώρα είμαι σε αυτή την κλάση με κι εγώ. Να πάω να το κάνω το εμβόλιο της AstraZeneca. Εσύ ό,τι και να κάνεις. Συζητάτε. Είστε πολύ τυχερός. Γιατί αυτό το εμβόλιο κανονικά θα πρέπει να το κάνουν άνθρωποι που είναι πάνω από 70 ακόμα, που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Με την απόφαση αυτή να χορηγηθεί σε αυτή στο 60-65, είναι τυχερή αυτή η ηλικία, γιατί μπορεί να έχει αυτό το εμβόλιο νωρίς. Κανονικά θα έρχονταν η σειρά σας σε 2 μήνες. Τώρα, αυτό φαίνει το άλλο το ερώτημα που είναι πολύ σοβαρό επίσης. Λένε κάποιοι ότι αντί να το δίνουμε στους 60-65, να το δίναμε σε ευπαθείς κατηγορίες, σε καρδιοπαθείς. Αυτό το αποφάσισε όμως η Επιτροπή τώρα, ο κ. Μανολόπουλος. Προφανώς, όχι, την άποψή του θέλω να ακούσω. Εσείς έχετε άποψη ότι θα έπρεπε να γίνει έτσι. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω. Νομίζω η επιλογή αυτού του ηλιακού γκρουπ δεν είναι η καλύτερη. Στη κατάσταση που είμαστε σήμερα, με τα αυξημένα κρούσματα, με τον κίνδυνο να φορτωθούν οι ΜΕΘ και τα νοσοκομεία μας στις επόμενες εβδομάδες, θα ήταν πιο χρήσιμο να χορηγηθεί είτε στις ευπαθείς ομάδες είτε στους πιο ηλικιωμένους. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί οι άνω των 80 και άνοιξε η πλατφόρμα για τους από 75 και πάνω. Υπάρχει λοιπόν κενό από το 75 μέχρι το 65. Υπάρχει αυτή, ιδιαίτερα οι άνω των 70, ξέρουμε ότι έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο αν νοσήσουν να εξελιχθεί σοβαρά η νόσος. Από ό,τι ξέρω, επειδή έχει ανοίξει πλατφόρμα και έχουν πάρει ημερομηνίες, εμβολιάζονται με το εμβόλιο της Pfizer. Δηλαδή θα πάνε στις 2 δόσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε 2 είναι και της AstraZeneca. Υφίσταται αυτό που ακούστηκε κάποια στιγμή, ότι αυτοί οι οποίοι θα εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Pfizer και της BioNTech δεν θα χρειαστεί να κάνουν επαναληπτικό, ενώ αντίθετα αυτοί που θα πάρουν το εμβόλιο της AstraZeneca
θα πρέπει να το ξανακάνουν ενδεχομένως σε ένα ορίζοντα ενός χρόνου. Τρεις μήνες. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, ίσως ελαφρώς... Ίσως σας τα λέω σχεδόν... λάθος ή αδόκιμα, μάλλον συγχωρήστε με, γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά οι πληροφορίες έτσι έρχονται. Είναι σχεδόν το αντίθετο, δηλαδή τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna ξεκάθαρα πρέπει κανείς να κάνει και τη δεύτερη δόση, που στη μία περίπτωση είναι σε τρεις εβδομάδες, να σε ένα μήνα, για να έχει όλη την ανοσία. Το εμβόλιο της AstraZeneca, η δεύτερη δόση είναι μετά από 6 με 12 εβδομάδες. Mm-hmm. Φάνηκε ότι σε 2 με 3 μήνες είναι καλύτερη η συνολική απόκριση. Mm-hmm. Αλλά μετά την πρώτη δόση, προσέξτε, αυτό εδώ είναι το κλειδί. Mm-hmm. Μετά την πρώτη δόση, 3 εβδομάδες μετά, έχει κανείς εξασφαλίσει ότι δεν θα νοσήσει σοβαρά και δεν θα πεθάνει. Γιατί θα εισαχθεί στο νοσοκομείο. Παράγει αντισώματα. Παράγει αντισώματα, δηλαδή τόσο, πολύ πιο σύντομα. Ναι, μπορεί η αποτελεσματικότητα μπορεί να είναι στο 60-70%, δηλαδή μπορεί να γίνει θετικός, μπορεί ίσως και να νοσήσει ελαφρά, αλλά κανείς που έχει κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca και έχουν περάσει 3 εβδομάδες, δεν νόσησε σοβαρά και δεν πέθανε. Άρα εξασφαλίζει το σύστημα υγείας πολύ γρήγορα αυτό το εμβόλιο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η φημολογία ότι αυτό το εμβόλιο που έρχεται για τους 60-65, ότι δεν είναι καλό, δεν είναι δοκιμασμένο, είναι προβληματικό κλπ. Τουλάχιστον από εσάς δεν γίνεται αποδεκτή. Είναι μια φημολογία που τρέχει μέσα στη γενικότερη συνωμοσιολογία της εποχής. Κοιτάξτε, έχει γίνει αρκετό, δυστυχώς και με πολλά λάθη, της ίδιας της εταιρείας AstraZeneca. Έχει γίνει αρκετό πολιτικό παιχνίδι στην Ευρώπη με αυτό το εμβόλιο, με την AstraZeneca. Μάλιστα. Που πράγματι μπορεί να μην ήρθε σε συμφωνία με την Πολωνία, αλλά το ότι με την Αγγλία δίνει πρώτα εκεί. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα στην Ευρώπη και το έχει φωτίσει αρκετά. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο εμβολίων, της Pfizer που βλέπουμε είναι της νέας τεχνολογίας. Αυτό της AstraZeneca, από ό,τι ακούω, είναι η παλιά, δοκιμασμένη μέθοδος. Η κλασική, ναι. Τα αντισώματα μέσα. Κάνεις και ένα πυρετό, δηλαδή, μπορεί να κάνεις... Και στις Pfizer κάνεις. Mm-hmm. Είναι τα ίδια οι μελέτες, πάντως, τα ίδια συμπτώματα βγάζουν. Πάντως, τα ίδια τις παρενέργειες βγάζουν. Πάντως πρέπει να πούμε ότι μην ξεγελιόμαστε το ότι πάμε σε ηλικίες 70-75 και 60-65, διότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι 90 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί ούτε την πρώτη δόση. Και ξέρω, συγκεκριμένη περίπτωση, έκανε την αίτηση 15 Ιανουαρίου και της έχει δοθεί ημερομηνία να εμβολιαστεί 15 Μαρτίου η πρώτη δόση και Απρίλιο η δεύτερη δόση. 90 αυτό χρονών. Έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ θα πρότεινα αυτή η κυρία να το δημοσιοποιήσει το θέμα. Γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι όλοι οι μεγάλοι. Όχι, εδώ υπάρχουν τα στοιχεία σε όποιον τα θέλει. Λοιπόν, αλλά τώρα να μην γελιόμαστε. Έχουμε το καλύτερο σύστημα στην Ευρώπη τώρα με αυτό το πρόβλημα. Ποιο από τα 1000 εμβολιαστικά κέντρα, ποιο έχουμε. Έχουμε το καλύτερο σύστημα στην Ευρώπη. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τέτοιο σύστημα για τον εμβολιασμό. Το αν έχουμε αρκετές δόσεις. Πού ζει εδώ ή στην Ελβετία, για να ξέρω. Γιατί συγγνώμη, από τα 1000 εμβολιαστικά κέντρα. Μισό λεπτάκι. 1000 εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν μόλις 150 με 200. Ένα. Δύο. Λένε για 400. Καθώς θα έρχονται οι δόσεις. Για 400.000 εμβολιασμούς, αλλά είναι η μισή, είναι η μία δόση. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ούτως ή άλλως λόγω των χρονικών αποστάσεων άτομο, είναι μία δόση. Θα το πω, το είπα και το πρωί. Άτομο που μένει στον Δήμο Οροπού, για να εμβολιαστεί πρέπει να μεταβεί στο Σισμανόβλιο. Ή να αλλάξει το ραντεβού. Ή να αλλάξει το ραντεβού, ακριβώς αυτό. Όχι, όχι. Ή Σισμανόβλιο ή κάτι. Τελείωσε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, αυτά είναι λεπτομέρειες. Η ουσία πράγματι είναι ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα, η οργάνωση είναι καλή. Η Ελβετία, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στην Ελβετία. Η Ελβετία, αν κοιτάξετε, είναι μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή 10.000 θανάτους. Ναι, η Ελβετία, καλά, είχε, η Ελβετία και αυτό δεν έχει διαχειριστεί καθόλου. Κώστας θα ήθελε να είναι στην Ουγγαρία, άλλο, άλλη ιστορία. Λοιπόν, εκεί... ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό το καλό, καθώς θα αυξάνονται οι δόσεις των εμβολίων, θα συνεχιστεί το σύστημα και δεν θα δημιουργηθούν επικαλύψεις ή απαλυφές, σαν αυτή που μας είπε ο Γιάννης Στρατάκης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε. Ανεμβολίαστος θεωρείται αυτός που αρνείται να εμβολιαστεί. Υπάρχουν όμως και ανεμβολίαστοι, όχι με δική τους επιλογή, αλλά από υπετιότητα άλλων, όπως στην περίπτωση των Παξών, όπου 16 κάτοικοι αδίκως παρακαλούν, περιμένουν και οικετεύουν. Τι ακριβώς θα συμβαίνει εκεί, θα μας πει ο Δήμαρχος Παξών, ο κύριος
Σπύρος Βλαχόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Την καλησπέρα μου σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας λοιπόν τώρα, για ποιο λόγο οι 16 κάτοικοι εκεί που είναι στη σειρά να εμβολιαστούν, στην εμβολιαστική γραμμή όπως λέω εγώ, έχουν μείνει χωρίς εμβόλιο. Για πείτε μας όλο το ιστορικό, γιατί μου έκανε μεγάλη κατάπληξη η δική σας περίπτωση. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην έναρξη των εμβολιασμών, η οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη οφείλεται σε μια αστοχία στην διαδικασία προγραμματισμού των εμβολιασμών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όπως ξέρετε, προβλέπονται εμβολιασμοί σε φάσεις με βάση την ηλικία των κατοίκων. Αυτό λοιπόν για τους Παξούς και για τα μικρά νησιά που έχουν πληθυσμό έως 3.000 ανθρώπους σημαίνει ότι στην ηλικιακή ομάδα, για παράδειγμα, από 80 και άνω, εμφανίζονται πάρα πολύ λίγοι κάτοικοι που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Κατά συνέπεια, δεν ξεκινάει η διαδικασία αποστολής εμβολίων, διότι δεν μπορεί να σταλεί ένα φιαλίδιο με 6 δόσεις. Θα πρέπει όταν γίνει αποστολή να έχει έναν ελάχιστο αριθμό δόσεων, γιατί όπως ξέρετε εμπλέκεται και ο στρατός στην διαδικασία αυτή, φύλαξη και στην μεταφορά των εμβολίων. Δήμαρχε, με συγχωρείτε πολύ. Λοιπόν, είχα την εντύπωση, παρακαλώ, και ζητάω συγγνώμη, είχα την εντύπωση ότι είχαν αποφασίσει ότι στα μικρά νησιά, όπως ήταν η Φούρνη που πήγε ο Μητσοτάκης την άλλη φορά, ο εμβολιασμός θα είναι μαζικός, θα είναι για όλους, ανεξάρτητα ηλικίας. Το δεν ζητήσατε εσείς, εφόσον σας λένε ότι οι 16 υπερήλικες είναι λίγοι. Άρα δεν κάνουμε τη μετάβαση για τον εμβολιασμό. Γιατί να μην διευρυνθεί το δείγμα για να εμβολιαστούν από τους 3.500 κατοίκους ή 1.000-1.500 σε αυτή τη φάση και να ολοκληρωθεί τέλος πάντων η πρώτη φάση. Δεν κάνετε μια πρόσκληση στον Πρωθυπουργό να έρθει να σας επισκεφτεί, μπας και εμβολιαστείτε. Όπως τι σας απάντησαν καταρχήν? Λοιπόν, για να μην αφήνουμε κενά στην ενημέρωση των ανθρώπων. Πράγματι, στα μικρά νησιά, στα πολύ μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων, σωστά προβλέφθηκε να πάει κάποιο κλιμάκιο και να εμβολιάσει όσους θέλουν μέσα σε μία ή δύο μέρες. Αυτό έγινε στο Μεγανήσι. Mm-hmm. Από εκεί όμως και μετά και μέχρι το επίπεδο των μεγάλων πόλεων υπάρχει ένα κενό. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ σε εμάς ισχύει το πληθυσμιακό κριτήριο και οι διαδοχικές φάσεις που δεν έχουν πρακτικά αποτέλεσμα. Σωστά. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Δύο φάσεις εμβολιασμού. Στην πρώτη, αυτή που είναι από 50 χρονών έως 80-90%, και στην άλλη η κάτω των 50 και έως 18 χρονών. Τώρα γιατί ώστε δεν να το κάνουν σε εσάς? Κοιτάξτε, δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ένα κενό στη διαδικασία. Ναι. Δεν έχει προβλεφθεί. Και αν κάποιος μπει τώρα στην πλατφόρμα, στο εμβόλιο.gov, εάν δεν είναι 64 χρονών, δεν μπορεί να δηλώσει ότι θέλει να εμβολιαστεί. Επικοινωνήσατε αρμοδίως με τον κύριο Αρκουμανέα του ΕΟΔΗ, με τον κύριο Πιερακάκη, για να του θέσετε το ζήτημα αν μπορέσει να υπάρξει μια μεταβολή για να εξυπηρετηθούν οι Παξοί? Κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ πρόσφατη η διαπίστωση του τι συμβαίνει, γιατί και εγώ μέχρι προχτές είχα ενημέρωση ότι 10 Φεβρουαρίου θα ερχόταν η πρώτη παρτίδα εμβολίων, όταν δεν ήρθε. Και ασχολήθηκα με το θέμα, διαπίστωσα αυτά που σας είπα. Τώρα λοιπόν το έχουμε θέσει σε επίπεδο έκτηση υγειονομικής υπέρ στην οποία ανήκουμε και ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον ΕΟΔΗ ώστε να γίνει μια μικρή ρύθμιση και να λυθεί το ζήτημα. Νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε. Δήμαρχε, ένα τελευταίο ζήτημα. Νομίζω ότι υπάρχει και στη δική σας την περιοχή. Υπάρχουν αλλοδαποί οι οποίοι έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως τόπο διαμονής, οι οποίοι έχουν σπίτια στην περιοχή και στη δική σας, οι οποίοι έχουν προφανώς και άμκα κλπ. Αυτοί, υπάρχει κενός προς τον εμβολιασμό τους? Εντάξτε, είναι σωστή η παρατήρησή σας. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτούς που δεν έχουν άμκα. Αυτοί που δεν έχουν άμκα δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Οι άλλοι βεβαίως μπορούν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που μένουν 12 μήνες το χρόνο στους Παξούς. Οι περισσότεροι έρχονται τέλη Μαρτίου και φεύγουν τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Άρα καλύπτονται και από τον τόπο διαμονής ή τη χώρα διαμονής του υπολείπου διαστήματος, λέτε.
θεωρώ ότι καλύπτονται από τη χώρα τους όταν θα έχουν κάνει το εμβόλιο στην πατρίδα τους. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, εύχομαι να λυθεί το πρόβλημα το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα που είχαμε απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και επιβεβαίωσε βεβαίως και την άποψη του κύριου Κόνστα, ότι έχουμε το καλύτερο λοιπόν, σύστημα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι εργοδότες θα δηλώνουν το σύνολο του προσωπικού τους και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν 2 φορές το μήνα rapid test για τον κορονοϊό, με το κόστος να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πρόκειται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή. Ο Υπουργός ανακοίνωσε και άλλα μέτρα. Την παράταση έως το τέλος του χρόνου της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που έλεγαν στις 30 Απριλίου και αφορούσαν στην περίοδο της πρώτης καραντίνας, ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Σύντομα θα καταθέσει ρύθμιση που θα ορίζει ειδικό πλαίσιο αποπληρωμής με επιλογή είτε 24 άτοκων δόσεων, είτε με 48 δόσεις και με επιτόκιο 2,5% και έναρξη καταβολής από 1η πρώτου του 2022. Παράλληλα, θα δημοσιευθεί άμεσα στο ΦΕΚ απόφαση για παράταση μέχρι τον Φεβρουάριο των οφειλών του Ιανουαρίου. Με τους ίδιους πληττόμενους κλάδους. Τις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι εργοδότες θα δηλώνουν το σύνολο του προσωπικού τους και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν 2 φορές το μήνα rapid test, με το κόστος να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εργοδότες θα δηλώνουν το σύνολο του προσωπικού τους και οι εργαζόμενοι, όποιοι το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν 2 φορές το μήνα rapid test, που θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άμεσα θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για την καταβολή της Εθνικής Σύνταξης και των Αναδρομικών. Ένα κράτος, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο καθυστερεί να δώσει τις συντάξεις για 1 χρόνο, για 2 χρόνια, για 3 χρόνια, για 4 χρόνια, με συγχωρείτε, δεν δικαιούται να βγάζει γλώσσα στους ασφαλισμένους και να τους περνάει από 40 κόσκινα μέχρι να τους δώσει έστω μια προσωρινή ενίσχυση. Με μένα υπουργό αυτό αποκλείεται να γίνει. Το ξεκαθαρίζω λοιπόν για να τα ακούνε και οι όποιοι γραφειοκράτες. Δεν γίνεται να καθυστερούμε άλλο. Ο Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε ψευδές ότι οι εκκρεμείς συντάξεις αυξήθηκαν μετά τις εκλογές, με το επιχείρημα ότι τον Αύγουστο του 2019 η κυβέρνηση παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ 190.000 εκκρεμείς κύριες συντάξεις. Δείτε σε λίγο. Παιδεία. Ποιες αλλαγές θα ισχύσουν από φέτος. Οι καλές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το μέτωπο των εμβολιασμών σε παγκόσμιο επίπεδο γεννούν ελπίδα για την φετινή τουριστική περίοδο, με τον Πρωθυπουργό να έχει μιλήσει ήδη για τη σημασία των αγορών της Μεγάλης Βρετανίας και του Ισραήλ. Στόχος της κυβέρνησης να φτάσουμε στο 50% των εισπράξεων του 2019, όπως έχει σημειώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υψηλές προσδοκίες για δυναμική αναθέρμανση του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα δημιουργούν τα δεδομένα του εμβολιασμού που προχωρά στον πλανήτη, έστω και με μικρότερη από την επιθυμητή ταχύτητα. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, και οι ταχύς ρυθμοί εμβολιασμού σε Μεγάλη Βρετανία και Ισραήλ ανοίγουν μεγάλες αγορές που έχουν στο πάνω μέρος της λίστας πάντοτε τη χώρα μας, που εξ αρχής είχε προκρίνει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για διευκόλυνση των διεθνών μετακινήσεων. Σύμφωνα με την Αριστοτελία Πελώνη, το Ισραήλ, όπως έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μια πολύ σημαντική αγορά και αν το 70% του πληθυσμού του έχει εμβολιαστεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, θα είναι ευκολότερο να ξεκινήσουμε σταδιακά να ανοίγουμε στους Ισραηλινούς. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφει συμφωνία συνεργασίας στον τουρισμό μεταξύ των δύο πλευρών κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες είχαμε το 2019 από εκεί, ενώ από τη Μεγάλη Βρετανία 4 εκατομμύρια. Για να έρθει όμως πάλι μέρος αυτών, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει αποδείξει ότι έχει θέσει υπό έλεγχο την πανδημία. Η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στην καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού πανευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού που κερδίζει έδαφος, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί ως προϋπόθεση για τα ταξίδια. Οι καθυστερήσεις βέβαια στα εμβόλια προβληματίζουν εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τουριστικό κλάδο, που κινδυνεύει, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, να χάσει σημαντικό μέρος ακόμη και από το καλοκαίρι. Ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, έχει εξηγήσει ότι το άνοιγμα θα εξαρτηθεί πρωτίστως από την πορεία του εμβολιασμού στη χώρα και λαμβάνεται μέρημνα ώστε να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι άνθρωποι του κλάδου. Όπως εκτιμάται, εφόσον ανεβάσουν ταχύτητα οι εμβολιασμοί και βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, στόχος είναι να ανοίξει σταδιακά ο τουρισμός ακόμη και από 1η Απριλίου για όσους έχουν διεθνή πιστοποιητικά εμβολιασμού και με τεστ για όλους τους υπόλοιπους. Αν αυτό γίνει πραγματικότητα, ανεβαίνει για το καλοκαίρι ο πύχης των προσδοκιών.
Τώρα, για να δούμε, Χρήστο, τις ειδήσεις από το σκέλος της οικονομίας, γιατί νομίζω ότι όταν θα τελειώσουμε, μάλλον θα ελέγξουμε την πανδημία, θα είναι το φλέγον ζήτημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καυτό. Καυτό θέμα και με πολλές οδυνηρές συνέπειες. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για την επιστρεπτέ αποκαταβολή 6. Το χαρακτηριστικό αυτής της καινούργιας προσπάθειας είναι ότι στοχεύει κυρίως στα μαγαζιά της εστίασης. Mm-hmm. Γι' αυτό έβαλε μέσα και το Γενάρη. Άρα ένα μαγαζί συγκρίνει τον τζίρο του φετινού Ιανουαρίου με τον περσινό Ιανουάριο που δεν είχαμε lockdown. Mm-hmm. Άρα εκεί φαίνεται η μεγάλη πτώση του τζίρου, η όποια, επαναλαμβάνω, του δηλωμένου τζίρου. Και επομένως, με βάση αυτόν τον αλγόριθμο και με τον αριθμό των εργαζομένων που έχει δηλώσει, θα πάρει την επιχορήγηση. Τα μικρά μαγαζιά θα πάρουν από ένα 500, ένα 1000, φτάνει μέχρι και 50.000 βέβαια, έτσι, η επιδότηση, ανάλογα με το τι έχουν δηλώσει σε τζίρο και σε εργαζόμενους. Το Μάρτιο θα έρθει η επόμενη επιστρεπτή αποκαταβολή και αυτή θα στοχεύει στις κυρίως μικρές επιχειρήσεις, αλλά είχε και στην εστίαση. Είχε γίνει μια ανακοίνωση ότι, θύμισε μου το νούμερο ποιας επιστρεπτέας, θα είναι επιδότηση. Από και τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, νομίζω. Οι πρώτες τρεις. Θα ισχύσει, σχεδιάζεται να ισχύσει και για τις επόμενες αυτό. Το ΦΕΚ που διαβάσαμε λέει το 50% θα είναι μη επιστρεπτέο. Το υπόλοιπο πρέπει να επιστραφεί σε πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να επιστραφεί. Το αν θα γίνει ή όχι είναι μια απόφαση που παίρνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα προηγούμενα ο Σταϊκούρας πήρε το OK από την Κομισιόν και μετά το ανακοίνωσε. Τώρα, ενδιαφέρον έχει τουλάχιστον για τους ανθρώπους της εστίασης, Γιάννη. Ακούμε και από τους επικεφαλείς των επιμελητηρίων ότι γίνεται μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή. Δεν ξέρω, σε αυτό προφανώς θα είναι αρρωγή και κυβερνήσεις, να υπάρξει άλλη διαπραγμάτευση αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, το οποίο δημιουργείται και πολλαπλασιάζεται μέσα στην πανδημία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε, όπως είπα, και την επομένη της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Δεν μας λείπουν. Βεβαίως, όσο περισσότερα εργαλεία έρθουν από την Ευρώπη, τόσο καλύτερα. Αλλά ήδη η Ευρώπη έχει κάνει, αν θέλετε, ένα χαρακτήρι σε σχέση με το τι πρεσβεύει. Η δημοσιονομική πειθαρχία έχει πάει περίπατο ένα χρόνο τώρα. Ναι. Ούτε και θα πάει και τον επόμενο, από ό,τι ναι. φαίνεται. Άρα λοιπόν, το εκμεταλλευτεί η χώρα. Όχι. Αντέγραψε ένα σύστημα της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας για να ενισχύσει την εστίαση. Όχι. Εδώ θα επισημάνουμε ένα κλάδο για να δείτε την υπευθυνότητα του Έλληνα πολίτη και του επαγγελματία. Οι άνθρωποι της εστίασης, καταλαβαίνοντας τι γίνεται, τι είχαν πει. Δεν θέλουμε τη φυσαρμόνικα άνοιξε-κλείσε. Σωστό. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι να τους ενισχύσεις. Τώρα τους μοιράζει έμπλαστρα. Έμπλαστρα που συνήθως μοιράζουμε 2,1 δισεκατομμύρια λοιπόν, που καλύπτει το 90% λοιπόν, του δηλωμένου τζίρου. Ακούστε, εγώ καταλαβαίνω είναι ότι το ταβερνάκι της γειτονιάς μας δεν τα δηλώνει όλα. Και προφανώς αδικείται. Το ταβερνάκι της γειτονιάς σου όμως δίνει ψωμί σε πολλές οικογένειες. Ναι, αλλά δεν και στους μακρο... και ακούστε, που δεν ακούστε, έχει δηλώσει. Ακούστε. Με βάση το τζίρο και κανείς δεν θέλει να παίξει, έπρεπε να υπάρχει μια ενίσχυση και μια κατώτατη ενίσχυση για όλους τους επαγγελματίες. Mm-hmm. Αυτός που άκουσε τα αισιόδοξα μηνύματα και τις ειρήνες της κυβέρνησης πέρυσι, ότι ο τουρισμός θα πάει καλά. Και ανοίξαμε. Και άνοιξε μαγαζί τον Μάρτη. Τι θα πάρει? Τίποτα. Δυστυχώς εκεί είναι πρόβλημα. Να πω και κάτι άλλο. Τώρα ακούμε ρεπορτάζ. Ξανά άρχισαν να μοιράζουμε πάλι καθρεπτάκια. Θα κάνουμε με τον τουρισμό. Δεν έχουμε φτάσει στο 1/10 της εμβολιαστικής πολιτικής που είχαμε εξαγγείλει και προσδοκούσαμε ότι θα γίνει. Από ποιον θα ζητήσει πιστοποιητικά? Καλά, αυτό είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Ναι. Γιατί, για να απαντήσουμε και στο προηγούμενο. Γιατί όταν κάνανε συμφωνία οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, έτσι δεν τους έβαζε κανείς χέρι και τι έκανε αφού τα πήρε η Pfizer. Αφού πήρε τα λεφτά και προχώρησε την έρευνα με ευρωπαϊκά δικά μας λεφτά, δηλαδή των πολιτών, άρχισε μετά να κάνει παζάρια με τους εμμύριδες. Η Pfizer. Το άλλο μας υποσχέθηκε και άλλο μας στέλνει. Ακούστε. Άρχισε να τα πουλάει. Λοιπόν, ακούστε. Δεν μπορείς να ζητήσεις πιστοποιητικό για τους εμβολιασμένους όταν δεν έχεις
ανταποκριθεί πρώτα στη ζήτηση των εμβολίων, στην κάλυψη των εμβολίων. Θα έχουμε. Θα έτσι. Θα. Λοιπόν, άρα εδώ, όταν αρχίζουμε πάλι, τα αισιόδοξα, τα ξενοδοχεία θα γεμίσουν. Θα πάμε, θα ρίξουμε, θα τους ξαναρίξουμε πάλι στο γυαλό. Γιατί με το ρυθμό που πάμε, εγώ ακούω τους επιστήμονες. Ο κύριος Σύψας έχει βγει εγκαίρος και έχει πει, και δεν είναι τίποτα κολλητός μου, επιδημιολόγος είναι άνθρωπος. Το καλοκαίρι δεν θα έχουν εμβολιαστεί ούτε οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι. Λοιπόν, και τώρα κοίταξε, ο κύριος Σύψας είναι λίγο απεσιόδοξος. Έτσι. Προτιμώ τον προσγειωμένο. Ακούστε, στην γάμα έτσι υπάρχει, των είναι ειδικών είναι ο πιο απεσιόδοξος. Είναι δυνατόν να ανοίξει ξενοδοχείο και να μην είναι εμβολιασμένο το προσωπικό? Προφανώς όχι. Λοιπόν, ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι και ας βάλουμε μπροστά μέτρα. Λοιπόν, τα μέτρα, ναι, συμφωνούμε και εμείς το ενισχύουμε σε κάθε αλλάζει. Επίπεδο. Έτσι, η Ευρώπη ο αλλάζει. Μάριο Ντράγκη αναλαμβάνει την Ιταλία. Τέρμα τα πειράματα με διάφορους λαϊκιστές. Έτσι. Ναι, ναι, είδαμε έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Φέραμε τους τραπεζίτες. Ναι, ακούστε, ναι, ναι. Γιατί. Γιάννη, μην πάμε τώρα εκεί. Μου ξυπνάει οι μνήμες. Γιατί πάνε τον Ντράγκη. Ξυπνάς και άλλες μνήμες. Πάνε... Όταν φύγανε οι τραπεζίτες, τι έγινε. Άστο, Γιάννη. Άστο. Οι μνήμες είναι εδώ πέρα και πάνε τον Ντράγκη στην Ιταλία όπως φέρανε εμάς τον Παπαδήμο. Ναι, ναι. Μια χαρά τα πήγε σε σχέση με κάτι. Ναι, 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 ναι. Μόνο πάμε, αυτός κούνεψε χρέος. Ναι, 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 πάμε παρακάτω, ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε μην και άλλα να συζητήσουμε. Μην ξυπνάς εσύ μνήμες. Άστο. Λοιπόν, μετά από τριήμερη έντονη αντιπαράθεση που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν και ιδεολογική, ψηφίστηκε χθες από 166 βουλευτές επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του το νομοσχέδιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θετική ψήφο παρήχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του ΜΕΡΑ 25 το καταψήφισαν. Ο νόμος ανοίγει μια νέα σελίδα στη λειτουργία των πανεπιστημίων με σοβαρότατες αλλαγές. Να δούμε τι ακριβώς αλλάζει στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο νόμος για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θεσπίζει ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα που θα ορίζεται με βάση ειδικούς συντελεστές από κάθε τμήμα. Η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου θα γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι υποψήφοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχώντων της πρώτης φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη δεύτερη φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την πρώτη φάση χωρίς περιορισμό. Οι ρυθμίσεις αυτές προγραμματίζεται να ισχύουν από το 2022. Με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται και ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης. Το όριο φοίτησης καθορίζεται στα 4 έτη προπτυχιακά προγράμματα σπουδών συν 2 έτη. Στα προγράμματα σπουδών, στα οποία ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 έτη συν τα 3 έτη. Οι ίδιοι χρονικοί περιορισμοί θα ισχύσουν και για τους ήδη φοιτούντες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης. Όσοι το έχουν υπερβεί για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, θα έχουν στη διάθεσή τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης 4 έτη για τα τετραετή και 5 έτη για τα πενταετή. Στις σχολές δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Η αταξία τελικά είναι ταξική. Πράγματι, με επίκεντρο το παρόν νομοσχέδιο, αναμετρώνται δύο τελείως αντίπαλες οπτικές για την κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου. Είναι οπτικές με ιδεολογικά θεμέλια. Γι' αυτό και οδηγούν σε τελείως διαφορετικές τάσεις. Αναφέρθηκε στα παιδιά της νεολαίας Λαμπράκη εκείνης εποχής, που τότε το πολιτικό κατεστημένο και κοινωνικό κατεστημένο και δημοσιογραφικό κατεστημένο τους ονόμαζε αλήτες με τα πρισμένα πόδια. Όπως τώρα εσείς αλήτες ονομάζετε τους νέους ανθρώπους που αγωνιούν για ένα καλύτερο αύριο στη ζωή τους. Ο νόμος καθιερώνει η ελεγχόμενη είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ίδρυση μονάδας και επιτροπής ασφαλείας και προστασίας, θεσμοθέτηση ομάδων προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην ελληνική αστυνομία, καθώς επίσης και ένα πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου φοιτητών στα πανεπιστήμια. Δείτε σε λίγο. Παρέλαση με Κάρολο και Εμμανουέλ. Λοιπόν, Χρήστο, το νομοσχέδιο αποτελεί γεγονός. Το ερώτημα που προκύπτει και το έχουμε δει πολλές φορές σε προηγούμενες φάσεις είναι αν αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί, αν θα είναι λειτουργικός και αποτελεσματικός. Εγώ συμφωνώ απολύτως με το ΣΥΡΙΖΑ. Το νομοσχέδιο αυτό δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι ένα νομοσχέδιο κοινής λογικής.
Αυτονόητα πράγματα μιλάμε. Και είπαμε χθες για τους φοιτητές με το μηδέν, είπαμε χθες για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Τα αφήνω αυτά πίσω και πάμε στο βασικό. Λέει, τα επαγγελματικά προσόντα των ανθρώπων που τελειώνουν ιδιωτικά κολέγια είναι ίδια με τα επαγγελματικά και όχι τα ακαδημαϊκά προσόντα των ανθρώπων που τελειώνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που προσλάμβανε καθηγητές και εκπαιδευτικούς επί θητείας του, υποχρεωτικά από την Ευρώπη, έβαζε και τους αποφύτους των ιδιωτικών κολεγίων. Απλώς τότε δεν το έλεγε. Τώρα έγινε νόμος. Γιάννη. Ναι, πώς να τον παρακολουθήσω τον Κώστα, να τον πάω στα νούμερά του λοιπόν. Εκεί που είναι το πεδίο του. 25.000 παιδιά δεν θα μπουν φέτο με βάση αυτό πώς το νόμο αυτό στα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Εγώ δεν ξέρω κανένα που μπαίνει έστω και με 2 και με 3 και με το 2 και με το 3 να πορεύεται. Συνέρχεται, εξετάσεις είναι και αποφυτά μια χαρά. Αυτές οι 25.000 λοιπόν μαθητές που θα βγουν πώς έξω... Πώς γίνεται το 25.000? Γιατί αυτοί έχουν γράψει κάτω από τη βάση. Και αυτοί γράφουν στατιστικά κάτω από τη βάση. Πώς θα γράψουν με τις λοιπόν, άκουσε με. Ειδικά τώρα με το lockdown, περισσότεροι θα είναι. Λοιπόν, αυτοί οι 25.000 λοιπόν με μαθηματική ακρίβεια, οι 20.000 θα πάνε στα κολέγια. Ο μέσος όρος, ο μέσος όρος διδάκτρων είναι 7.000. Επί 3 χρόνια είναι 450.000 στα κολέγια. Και γιατί τώρα και δεν πηγαίναν πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί τώρα. Πέμπτο πτυχίο. Αυτός που έχει ένα που θα γράψει 2 και δεν θα μπει. Θα μπει στο κολέγιο, θα πληρώσει ο μπαμπάς, θα πληρώσει η οικογένεια, θα πληρώνει 3 χρόνια, 450 εκατομμύρια κάθε χρόνο θα πηγαίνει. Και αν πήγαινε στο Λονδίνο με τι θα πήγαινε. Μισό λεπτάκι. Και αν πήγαινε στο Παρίσι, υπάρχουν εξετάσεις εκεί. Άκουσε με. Και αν πήγαινε στη Βουλγαρία, όπως πήγε και κάποιος που ξέρεις πολύ καλά. Ή στη Ρουμανία που κάποιος που ξέρεις. Έτσι, κάποιος άλλος δεν πέρασε εξετάσεις και πήγε στη Ρουμανία. Και μετά γίνεσε και έγινε πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν που πραγματικά κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να πηγαίνει 450 εκατομμύρια κάθε χρόνο στα κολέγια. Ένα, δύο, θα συμφωνούσαμε εάν έβαζε το ίδιο κόφτη και για τα ιδιωτικά κολέγια αν έχει χαμηλό βαθμό. Θα συμφωνούσαμε αν δεν υπήρχε η εξίσωση του πτυχίου αυτού που πληρώνει τάγκα τάγκα. Δηλαδή, όλοι, για να καταλάβω, Γιάννη, για να μην μακρηγορούμε επειδή μας πιέζει ο χρόνος του δελτίου, όλος ο προβληματισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει να κάνει με το εάν ο μαθητής ο οποίος γράφει 2 και 3 δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Γιατί αν αυτός είναι ο προβληματισμός, έτσι εξηγείται, γιατί έχουμε γεμίσει με εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές. Διότι τους σωρεύουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια, από τα οποία δεν αποφοιτούν ποτέ. Κάποια στιγμή, όχι, δεν είναι παραμύθι, είναι πραγματικότητα αυτή. Στην εκατοστή και θέση. Επίσης είναι μια πραγματικότητα ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ έχουν ένα καλό επίπεδο παρεχόμενης γνώσης, εν τούτης έχουν άθλιες συνθήκες εκπαίδευσης. Εγώ λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και υπάρχει και παραβατικότητα μες στα πανεπιστήμια και όλα. Έρχεσαι εγώ δεν μίλησα για παραβατικότητα, μίλησα για άθλιες συνθήκες. Και συνθήκες. Τις έχω υποστεί ως φοιτήτρια και γνωρίζω. Όλοι μας. Γιατί να συμφωνήσουμε, μιλάω. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και εκεί πρέπει να στοχεύσει η μεταρρύθμιση. Αλλά όταν έχεις 30 εκατομμύρια για να προσλάβεις αστυνομικούς στα πανεπιστήμια και όχι καθηγητές ή να ενισχύσεις τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων σου, λογικό είναι να έχουμε τέτοιες αντιδράσεις. Και να συνεχίσει να είναι μπάχαλο. Ακούστε αυτό το μπάχαλο λοιπόν δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Και πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι μέσα στα 200 πρώτα του κόσμου. Ενώ τα κολέγια που θέλετε να χρηματοδοτηθούν και τα έχετε αναγάγει σε πραγματικά μέντορες εδώ της κοινωνίας, ξέρετε που είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από τις 15.000 και κάτω. Αυτή είναι η αξιολόγηση.
Αυτή είναι η ουσία. Εγώ πάντως, Γιάννη Στρατάκη, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά θα ήθελα αυτά τα οποία λες να τα ακούσουν έτσι οι παΐοντες της διανόησης και της προοδευτικότητας που στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά κολέγια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί εδώ ισχύει το δάσκαλο επουδίδασκες και νόμο δεν ετήρεις. Και βέβαια ο νόμος στηρείται για τα παιδιά του πληθυσμού που ακολουθούν ένα σύστημα δημόσιας παιδείας το οποίο δεν τους παρέχει τις συνθήκες που τους αναλογούν και δυστυχώς τα παιδιά της προοδευτικότητας απολαμβάνουν εγώ αυτό θα που συμφωνούσα, εσύ θα συμφωνούσα πολύ. Μόνο μία κουβέντα. Ευχαριστώ, εάν μου Γιάννη. Βρείτε ένα πανεπιστήμιο στον κόσμο που έχει αστυνομία μέσα, τότε θα σας ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν υπάρχει κανένα. Ένα πανεπιστήμιο στον κόσμο πάντως που να έχει αυτά τα χάλια του ελληνικού πανεπιστημίου δεν υπάρχει. Ναι, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έστειλε τον Πρίτανη στο νοσοκομείο. Πάμε τι θέλετε, τώρα και να προχωρήσουμε. Ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας αποδέχθηκε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να παραστεί στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ώστε να τιμηθεί η συνεισφορά της Βρετανίας στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Ωστόσο, η οριστική απάντηση εξαρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.